Μαθαίνω για τα χρώματα στα έργα τέχνης του Τελογλίου. Στο Τελόγλιο έχουμε καλλιτέχνες που αγαπάνε πολύ το χρώμα. Κάποιοι έχουν αδυναμία μόνο σε ένα και κάποιοι σε περισσότερα. Ο ζωγράφος Στάθης Λογοθέτης μάλλον έχει αδυναμία στο κόκκινο. Όσο κατεβαίνουμε στο κάτω μέρος του πίνακα, θα παρατηρήσετε ότι το κόκκινο μπερδεύεται με το μαύρο. Δείτε πόσο καλά είναι μπλεγμένα τα δύο χρώματα. Σχεδόν δεν ξεχωρίζει το ένα από το άλλο. Πολλοί ζωγράφοι, μετά από πολλή εξάσκηση, καταφέρουν να περάσουν από το ένα χρώμα στο άλλο, χωρίς να φαίνεται καμία γραμμή ένωσης. Είναι φανταστικό! Ξέρετε ότι το κόκκινο είναι ένα από τα τρία βασικά χρώματα? Γνωρίζετε τα άλλα δύο? Μπράβο! Τα βρήκατε! Είναι το μπλε και το κίτρινο. Ο δεύτερος ζωγράφος μας, ο Μίκης Φινικαρίδης, συνδυάζει περισσότερα και πιο έντονα χρώματα. Κόκκινο, πορτοκαλί, άσπρο, μπλε. Τι τοπίο να βλέπει, λέτε, έξω από το παράθυρό του? Ίσως το τοπίο μιας πόλης. Σαν να φαίνεται στο τζάμι το νούμερο της οδού. Το μπλε είναι περισσότερο, όπως ο ατελείωτος ουρανός. Ενώ το λευκό, λιγότερο. Ξεκουράζει το βλέμμα. Δείτε πώς μπλέκεται χαμηλά η κόκκινη επιφάνεια με την πορτοκαλί. Ποιο βασικό χρώμα κρύβεται από πίσω? Ναι, καλά το καταλάβατε, το κίτρινο. Σκεφτείτε πόσους συνδυασμούς μπορείτε να κάνετε με μόνο τρία χρώματα. Απίστευτο, ε! Να και ένα διαφορετικό, πολύχρωμο έργο. Ένας κόσμος ονειρικός, του Απόστολου Κυλεσόπουλου. Πώς καταφέρνει ο ζωγράφος να δείξει πώς αισθάνεται? Παρατηρείτε πώς μαγικά από τις φωτεινές περιοχές περνάει στις σκοτεινές. Για να δώσει φως, βάζει περισσότερο λευκό. Και στα σκούρα, βάζει λιγότερο. Έτσι, σαν το ρυθμό της μουσικής, παίζει με τόνους χρωματικούς. Δείτε για παράδειγμα το σκούρο μπλε στην κάτω αριστερή γωνία και το πολύ ανοιχτό γαλάζιο στην πάνω αριστερή. Κι ύστερα, για να δώσει ένταση και ζωντάνια στον κόσμο του, ποιο χρώμα χρησιμοποιεί? Ναι, δίκιο έχετε, το κόκκινο. Ο κόσμος αυτός βρίσκεται κάπου στα βάθη του ωκεανού, στο σύμπαν, στο μυαλό μας ή στο όνειρό μας.